Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, αλλά αλλάζουμε κατηγορία. Από μπάσκετ πάμε σε ποδόσφαιρο. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα προπονητή. Όχι, έτσι, Κώστα. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, εδώ κουβεντιάζουμε τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, λοιπόν, να συνεχίσουμε, γιατί χρωστάω από το μεσημέρι στους Αντώνιδες λίγο θέματα προπονητή, εξελίξει με το θέμα προπονητή, οπότε είπαμε να τα πούμε σε εσάς. Μπορούμε να πούμε ότι ο εκλεκτός του Αντώνιο Κορδόν για το πάγκο του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν είναι ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Μάλιστα. Έχω καταγράψει το πώς και το γιατί στο site της Sport FM σε ένα κομμάτι πριν κάνα δύο ώρες, δεν θυμάμαι. Σήμερα εσύ έλεγες ότι είναι το μεγάλο outsider, πολύ δυνατό outsider πάντως. Χτες, ναι. Χτες λέγαμε ότι ήταν το πολύ ισχυρό outsider. Το ισχυρό outsider σήμερα είναι φαβορή για να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Αυτό μπορούμε να πούμε. Είναι ο εκλεκτός του Κορδόν, τον ξέρει καλά, έχουν συνεργαστεί, τον θέλει. Για να μην λέω πολλά, τα έχω γράψει, όποιος θέλει μπορεί να τα δει από το site του Sport FM. Είναι το φαβορί, δεν λέω ότι αναλαμβάνει τώρα τον Ολυμπιακό, λέω όμως ότι είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ο 42χρονος Ισπανός προπονητής. Όλα αυτά, αν δεν υπάρχουν κάποια απρόοπτα, ξέρουμε στο ποδόσφαιρο ότι πάντα υπάρχουν απρόοπτα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να πω δύο πράγματα. Ένα, ότι είναι ο εκλεκτός προπονητής του Κορδόν, τον ξέρει, τον θέλει κλπ. Και δεύτερον, ότι είναι φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Για να δούμε, Κώστα, στην τελική ευθεία πάντως πηγαίνει αυτή η ιστορία. Ναι. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.